ο συνδυασμός μας μετά από ομόφωνη απόφαση απέχουμε από ένα θέμα που είναι εδώ παραταξιακό της Δημοτικής Αρχής και δεν είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε στη διαδικασία. Είναι θέμα της πλειοψηφίας και είναι υπεύθυνοι να επιλέξουν αυτοί, όπως γίνεται κάθε φορά, η πλειοψηφία και η Δημοτική Αρχή εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε και πριν συζητηθεί το θέμα. Ευχαριστώ. Εμείς, σαν παράταξη, σε αυτή τη διαδικασία, και τουλάχιστον εγώ, δεν πρόκειται να συμμετάσχω. Βγάλτε τα κάστανα μόνο σας από τη φωτιά. Από εκεί και πέρα όμως, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σας στήριξαν και ανήκαν σε αυτό το χώρο με τον οποίο γίνεται κάποτε βουλευτής, κατάλαβαν κάποια πράγματα και αποχώρησαν. Εγώ καλώ μέσα από αυτό είναι εδώ πέρα την αίθουσα και οι υπόλοιποι οι οποίοι εξακολουθούν να ανήκουν σε αυτό το χώρο που σας ανέδειξε βουλευτή κάποτε. Τι λέτε κύριε Ξανθούλη? Να αναχωρήσουν. Τι λέτε κύριε Ξανθούλη? Τι λέτε, προεκλογική τοποθέτηση κάνετε? Προεκλογική, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε. Όχι. Κύριε Ξανθούλη, προεκλογική τοποθέτηση κάνετε? Και μιλάτε για χώρους και μιλάτε για πολιτικούς χώρους. Σας παρακαλώ. Σας έδωσα το λόγο για να αιτιολογήσετε την αποχώρησή σας. Σας έδωσα, σας αποθεωρώ το λόγο, βεβαίως. Δεν περιποιεί η τιμή για μένα ότι με στήριζαν άτομα σαν εσάς. Αυτό το οποίο μπορώ να πω και πρέπει να το γνωρίζετε είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος ότι ο κύριος Ξανθούλης μετά από 3 χρόνια απεφάσισε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να διαπιστώσει ότι παρακολουθεί και παρατηρεί. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι ο κύριος Ξανθούλης, πέραν ότι δεν παρατηρεί το τι γίνεται στη Λέσβο και το τι έχει γίνει στη Λέσβο, δεν παρατηρεί ούτε τι έγινε και τι γίνεται στην ΚΟ. Είναι και στα δύο άσχετος και μακριά νυχτωμένος. Απλά θέλει να δημιουργεί κάποια θέματα και αυτή τη στιγμή βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα κήρυγμα μίσους. Επειδή στην σημερινή εισήγηση είναι και η αντικατάσταση η δική μου από το νομικό πρόσωπο και επειδή το πληροφορήθηκα από τις εφημερίδες την αντικατάστασή μου και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης μου, το πληροφορήθηκα από τις εφημερίδες και ενώ απουσίαζα από το νησί και προσπάθησα να βρω τον κύριο Δήμαρχο στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε, προσπάθησα να τον βρω στο γραφείο του, δεσμεύτηκε στη γραμματέα του ότι θα με πάρει τηλέφωνο όταν θα μπορέσει, τελικά από την Πέμπτη που προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τον κύριο Δήμαρχο μου έκανε την τιμή να με πάρει χτες το βράδυ 10 η ώρα και να μου εξηγήσει ότι είναι πολιτική απόφαση η αντικατάσταση δική μου. Εγώ απλά ενημερώνω το σώμα ότι δεν έχω παραιτηθεί από τη θέση μου και ούτε προτίθεμαι να παραιτηθώ. Έβλεπα το τι γινόταν μέσα στα Facebook, στα μέσα αυτά κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσα να μιλήσω. Σε αυτή την συνεδρίαση λοιπόν έγινε γνωστό σε όλους σας και παραιτηθήκατε όλοι σας προφορικά. Οι λόγοι είναι ασφαλώς πολιτικοί και έχουν να κάνουν με την καλή λειτουργία, τη συνεργασία μεταξύ μας και την καλύτερη απόδοση του έργου που έχουμε να υλοποιήσουμε. Γι' αυτό το λόγο, για το νομικό πρόσωπο αθλητισμού, προτείνουμε αυτές τις αλλαγές και οι αλλαγές αφοράνε την παραίτηση αφενός του κυρίου Κυπαρίση, στο οποίο τη θέση προτείνεται ο κύριος Ψαρόπουλος, και την παραίτηση του Προέδρου του, στην οποία στη συνέχεια θα πούμε ποιον δημοτικό σύμβουλο θα βάλουμε, αν και εφόσον ο κύριος Αλεξίου δεν θέλει να παραμείνει ως μέλος. Από θέση του Προέδρου είπαμε, για να γίνει καλύτερη η λειτουργία του οργάνου. Δεν έχετε την παραίτηση τη δική μου, προχωρήστε τις διαδικασίες και απλά θα θέλω να καταγραφούν όλα στα πρακτικά για να μπορέσω να... Ασφαλώς, τα πρακτικά γράφονται όλα κύριε Αλεξίου, δεν επειδή το θέλετε, η υποχρέωσή μας είναι τα πάντα να γράφονται στα πρακτικά. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι παραιτήσετε και από το νομικό πρόσωπο συνολικά. Να ενημερωθεί το σώμα για το σοβαρό λόγο. Αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε αιτιολόγηση. Ο σοβαρός λόγος ήδη σας υπόθηκε και νομίζω ότι τους σοβαρότερους λόγους
σοβαρότερος λόγος από την έλλειψη συνεργασίας και την έλλειψη παραγωγής έργου το οποίο εμποδίζεται να υλοποιηθεί, δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα όργανο. Δεν θέλω, κύριε Αλεξίου. Κύριε Αλεξίου, ζητήσατε την αιτιολόγηση. Κύριε Αλεξίου, ζητήσατε την αιτιολόγηση. Λοιπόν, η αιτιολόγηση αποδεικνύεται, αυτά που λέω, το αληθές των λεγόμενων μου, φαίνεται και από την αντιπαράθεση την οποία τώρα επιχειρείτε. Το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας είναι υπέρ της πρόεδρος του Δημάρχου Ψαρόπουλος Σταύρος 17, Λευκά 12, κατά 1, άκυρο 1 και ο κύριος Παυλής που απέχει. Άρα καινούριος πρόεδρος του νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού είναι ο κύριος Σταύρος Ψαρόπουλος. Προχωράμε στο δεύτερο, το οποίο είναι η ΑΔΕΛ ΑΕ, δεν είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ανακαλείται η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Πνακά, και ως μέλος προτείνεται ο κύριος Σταμβακέλης. Από εκεί πέρα το όργανο θα κάνει την ψηφοφορία του και να εκλέξει τον Πρόεδρο. Ανακαλείται από μέλος ακριβώς. Και από πρόεδρος και από μέλος. Από μέλος, εφόσον είναι από μέλος. Βάζω θέμα μη νομιμότητας της διαδικασίας. Δεν αρνήθηκα ποτέ να παραιτηθώ, με τις προϋποθέσεις που πρέπει εγώ να παραιτηθώ για προστασία του ατόμου μου και των μελών του ΔΣ. Ανέκαθεν λειτουργήσα με διαφάνεια. Ανέλαβα μία εταιρεία που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπολειτουργούσε και δεν ήταν κάτω από το θεσμικό πλαίσιο της νομιμότητας και την έφτασα σε ένα σημείο με διαφάνεια και νόμιμη μορφή. Άρα, όταν θα παραδώσω, θα πρέπει να ξέρω τι παραδίδω και όχι αυτό που παρέλαβα. Διαφορετικά, την παράδοση θα την κάνει το τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο και θα πάρει όλη την ευθύνη για όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν σας είπα, δεν χρειάζεται αυτό, η παραίτησή σας. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία καινούριο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΛ ΑΕ, κύριος Σταμβακέλης Μιχάλης. Το περνάμε στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Λιμενικό Ταμείο, Λέσβο. Υπάρχει η παραίτηση του Δημάρχου, καθώς και του κυρίου Πετρέλη από τη θέση του Αντιπροέδρου, όπως επίσης και παραίτηση του κυρίου Σέρεσλη Νικολάου από αναπληρωματικό μέλος. Καινούριος πρόεδρος του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου και Γενικό Ταμείο Λέσβο, ο κύριος Κυριάκος Πετρέλης, και καινούριος αντιπρόεδρος ο κύριος Βασίλειος Πεντόμας.